σε επικίνδυνες καταστάσεις στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Από απειλές με μαχαίρια και μπαλτάδες, μέχρι συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών, σκορπώντας τον τρόμο σε διερχόμενους πολίτες, θαμώνες και κατασηματάρχες στην καρδιά του Ηρακλείου. Και χθες οι αστυνομικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό μετά από άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών και λίγα μέτρα από την παιδική χαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις νεαροί Παλαιστίνοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν ένα 22χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μεγάλη αναστάτωση χθες απόγευμα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου μετά από συμπλοκή αλλοδαπών με ένα Πακιστανό να τραυματίζεται με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Χθες το βράδυ δούλευα εδώ εγώ. Γίνεται και με μια φασαρία μέσα στο πάρκο. Πετούσαν πέτρες, μπουκάλια, η κατάσταση ήρθε στενοφόρο. Χτυπήσαν μάλλον ένα παιδί στο κεφάλι. Εγώ ερχόμουν στη δουλειά, μου βγάλανε μαχαίρι. Είναι τόσο τρομακτικά που φοβόμαστε να έχουμε τα παιδιά μας ελεύθερα και στις κούνιες και παντού. Αυτό είχαμε κάποια συμπλοκή μεταξύ κάποιων ομάδων, δεν ξέρω τι εθνικότητας ήταν. Πετούσαν πέτρες, πήγαν να ξυλώσουν κάτι, αλλά εντάξει, και βλέπω ότι τουλάχιστον σεβαστήκανε τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά. Χρειάζεται αστυνόμευση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γινόμαστε δέχτες καθημερινά διάφορων συμπλοκών που γίνονται με αλλοδαπούς και με ανθρώπους γνώστου προελεύσεως, όπου εκεί μέσα πραγματικά βγαίνουν μαχαίρια μέσα στο πάρκο. Πετάνε πέτρες ο ένας τον άλλο, έρχονται στα μαγαζιά μας κοντά και απειλούν. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με τους πολίτες που βρίσκονταν στο πάρκο και πολύ κοντά στη συμπλοκή μεταξύ των αλλοδαπών να τρέχουν πανικόβλητοι. Η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις νεαρούς Παλαιστίνιους αλλά και τον 22χρονο Πακιστανό, ο οποίος δεν είχε νόμιμα έγγραφα παραμονή στην Ελλάδα. Και είχαν βάλει έναν κάτω και τον χτυπούσε και του πετούσαν πέτρες. Αυτό είδα και μετά, συγγνώμη, από το φόβο μου έφυγα. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να ξεσηκωθούμε πάρα πολύ. Και σε ταβέρνα, παράδειγμα, που κάθονται και τρώνε, φεύγουν. Βλέπουν αυτό το σκηνικό και φεύγουν. Γίνονται πάρα πολλά και είναι πολύ επικίνδυνο να γίνονται. Να χτυπήσουν παιδιά. Και μάλιστα εκείνη την ώρα ήταν πάρα πολλά παιδιά μικρά, τα οποία φοβήθηκαν πάρα πολύ και έτρεξαν. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο ότι μαλώνουν μεταξύ τους, είναι ότι γίνεται και εμπόριο ναρκωτικών. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο πάρκο και μάλωναν ήρθε με ένα μπαλτά κοντά στα μαγαζιά. Όταν του φωνάξαμε να σταματήσει γιατί προκαλεί φασαρία κτλ. Και είπε ότι απείλησε ότι θα πετάξει τον μπαλτά να μας χτυπήσει. Για το σκηνικό τρόμου και τα φαινόμενα παραβατικότητας, καταστηματάρχες στον χώρο της εστίασης κάνουν λόγο για μεγάλο πλήγμα στον κλάδο, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου.